Αντιμετωπεί με περίεργες και επαναλαμβανόμενε παρατηρήσει που δημιουργούν καθυστερήσει στην αξιολόγηση των ετοιμάτων τελική εκταμίευση. Είναι οι δικαιούχοι του προγράμματο Εξοικονομώ Αυτονομώ. Ζητούν δικαιολογητικά για να ζητούν δικαιολογητικά για να κρατάνε τι αιτήσει ανοιχτέ. Ζητάνε πάρα πολλά χαρτιά τα οποία δεν είναι με στον οδηγό. Με αποτέλεσμα, όπω προχωράνε οι διαδικασίε, να καθυστερεί η πληρωμή σε εμά, στου. Ε... Εργοδότες και δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εύκολα. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για άστοχε παρεμβάσει και παρατηρήσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει. Ε, δηλαδή, μπορεί να ζητηθεί από ένα, μια απλή επιμέτρηση, την οποία δεν υποχρεούται να, να στείλει ο, ο μελετητής ή να έχει μια παρατήρηση, γιατί το τάδε βαδέων με το τάδε που προστίθεται δεν είναι το ίδιο. Ή, έχουν καταγραφεί διάφορα παράπονα. Και μάλιστα οι απαντήσει και τα email πολλέ φορέ είναι και, τουλάχιστον όπω καταγράφεται και στο έγγραφο το οποίο στείλαμε στο Υπουργείο, ε, είναι και προσβλητικά προ του συναδέρφου. Είναι χαρτιά τα οποία δεν χρειάζονται, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι εκτό προγράμματο, εκτό διαδικασία και καθυστερούν πάρα πολύ την υλοποίηση του έργου. Ω αποτέλεσμα, καταγράφονται καθυστερήσει στι πληρωμέ που τελικά επιβαρύνουν τα έργα του προγράμματο και βέβαια του καταναλωτέ με το κόστο να είναι δυσβάστακτο. Γι' αυτό και πολλοί από εμά ε, το αποφεύγουν να το παίρνουν το εξοικονομώ γιατί δεν μπορούν να το, να το. Πρέπει να είναι σε τράπεζα για να το κάνει. δεν μπορούν να το, να το χρηματοδοτήσουν. Καθυστερήσει, οι οποίε περνούν και το εξάμεινο πολλέ φορέ. Οπότε και το πρόγραμμα πάει πίσω και η εκταμίευση του πάει πίσω και οι πολίτε βρίσκονται σε διέξοδο πολλέ φορέ σε χρήματα τα οποία ήδη έχουν κατα... προκαταβάλει. Υπάρχει καθυστέρηση μέχρι και τριών τεσσάρων μηνών στην αποπληρωμή του έργου, ενώ έχει ολοκληρωθεί. Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία ω την Τετάρτη 31 Μαου 2023 για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ, μετά και την παράταση στη σχετική προθεσμία από το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Το Υπουργείο θα πρέπει να αναλάβει την όλη διαδικασία, μια και νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να προχωρήσουν αυτέ οι διαδικασίε το δυνατόν γρηγορότερα για να πάμε και στα επόμενα εξοικονομώ. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και με τα άτομα. Δεν υπάρχουν άτομα. Η, η εργασία τώρα, δηλαδή καινούργια χέρια, δεν υπάρχουν. Δεν, δεν, δεν μα αφήνουν περιθώρια. Δηλαδή, ο, όλοι έχουν καταργηθεί σχολέ. Ο ΑΕΔ βγάζει προγράμματα τα οποία δεν τα υλοποιεί. Μένουν απλήρωτα, πλήρω, τα καθυστερούν να πληρωθούν. Τα προγράμματα, τα παιδιά έρχονται, φεύγουν.